έχουμε στηρίξει πολλές εθελοντικές ομάδες, άνθρωποι βέβαια νέοι του πολιτισμού, των τεχνών, του εθελοντισμού. Πάνω κάτω όλοι εν δυνάμει εθελοντές είμαστε, αρκεί να το πάρουμε απόφαση. Και θέλω να πάμε λίγο, να πάμε στα Χανιά, να πάμε στο μέλος του Συλλόγου Νέων Σελήνου Ανθός, στην Θάλια την Γεωργιακάκη. Την καλησπέρα μας. Καλησπέρα σας. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Μιλάμε και στον Ενικό. Νέοι εθελοντές, εθελοντές νέοι μάλλον της Παλαιόχωρας, μας εύχονται καλό καλοκαίρι και στέλνουν και ένα μήνυμα, έτσι δεν είναι, Θάλια? Ναι, ευχόμαστε καλό καλοκαίρι και μια ανανέωση και γενικότερη αναγέννηση στη ζωή μας. Πόσο ανάγκη έχουμε τον εθελοντισμό και τις ξεχωριστές πράξεις, ειδικά σε μια δύσκολη περίοδο, μεγάλο στοίχημα που πρέπει να κερδίσουμε με το περιβάλλον, με τη μόλυνση. Μετά από δύο δύσκολα χρόνια που περάσαμε με τον κορονοϊό και ακόμα περνάμε δηλαδή, αλλά τώρα κάπως το παλεύουμε καλύτερα, έχουμε πολύ ανάγκη να στηρίξουμε τον τόπο που ζούμε, να ανανεωθούμε, γιατί αν εμείς δεν φτιάξουμε το χώρο μας, τον τόπο μας, να είναι όμορφος, ποιος πρόκειται να το κάνει? Άλλωστε εδώ εμείς στην Παλαιόχωρα έχουμε τη θάλασσα, τον ήλιο, τα ηλιοβασιλέματά μας. Μας προσφέρει τόσο το χωριό, δεν πρέπει και εμείς κάτι να το προσφέρουμε? Σωστά, πολύ σωστά, εννοείται. Να το ανταποδώσουμε. Το μήνυμα, καλό καλοκαίρι βέβαια. Καλό καλοκαίρι και εσάς. Έχετε και μία δράση σήμερα, σωστά, Θάλια? Ναι, έχουμε μία εκδήλωση με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα χορού. Ήταν το προηγούμενο μήνα βέβαια, αλλά επειδή εμείς τώρα εδώ στην Παλαιόχωρα έχουμε το Διεθνές Τουρνουά Σκακιού, είπαμε, μιας και τελειώνει τώρα το τουρνουά, να κάνουμε αυτή την εκδήλωση για να ευχαριστήσουμε και όλες τους σκακιστές που έχουμε και πολύ κόσμο τώρα στο χωριό και να κλείσει έτσι όμορφα αυτή η περίοδος. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τα ξαναλέμε από Σεπτέμβρη. Ευχαριστώ πάλι. Ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Λοιπόν,